περισσότερο από τη σπίτι για να δω και η υπόλοιπα του εκδότη. Για το βιβλίο θα μιλήσω η κυρία Γεωργιάδη Ελισάδα και θα διαβάσει αποσπάσματα του κύριου Στέκη του Σωτηρόπουλου. Αφήνω το μικρόφωνο στους ειδικούς. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα, παρόλο που έχει, και να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά. Γεια σας, Αντωνία. Θα πάω καταρχήν να σας ευχαριστώ σε όλους όσους είμαστε εδώ. Θα ξεκινήσει η Ελίζα, θα διαβάσει τα σπάσματα από το Στέργιο και αυτό να το κάνετε ερωτήσεις μετά. Και όσο δεν έχετε απορία για το τιμή των σεμινάριων, θα τη συζήτηση να κάνετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ κανονικά σήμερα θα ήμουν στο κοινό, αλλά επειδή η Κυριακή η Ανίστη που θα μιλούσε για το βιβλίο είναι άρρωστη και δεν μπόρεσε να έρθει, μου έχει στείλει το κείμενό της και θα διαβάσω εκ μέρους της Κυριακής το κείμενο που είχε ετοιμάσει για σήμερα. Οπότε κάποια κομμάτια, επειδή τα έχει γράψει σε πρώτο πρόσωπο, θα τα πω εγώ σε τρίτο, γιατί δεν γίνεται να μιλήσω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Κυριακή πριν λίγο καιρό είχε μία συζήτηση με την Άντα, όπου έδωσε στα βιβλία της ένα χαρακτηρισμό, το χαρακτηρισμό μάλλον Dark Fairy Tale, που σημαίνει σκοτεινό παραμύθι. Η Άντα εντυπωσιάστηκε και παραξενεύτηκε ταυτόχρονα, γιατί πρώτη φορά κάποιος έδωσε αυτό το χαρακτηρισμό για τα βιβλία της και τη ζήτησε αν μπορούσε να της εξηγήσει τι εννοεί. Στο κείμενο το έχει παραθέσει με τον τρόπο που το είπε στην Άντα. Με τον όρο Dark Fairy Tale εννοεί λοιπόν πως οι ιστορίες της Άντας, αν και ερωτικές, κρύβουν πόνο, αδικία, μίσος. Δεν είναι όλα γενικά πλασμένα. Ούτε εκείνο είναι ο ήρωας του παραμυθιού πάνω στο άσπρο του άλογο, ούτε εκείνη καμία άγραφη κοπέλα που ξαφνικά είδε το τι σημαίνει έρωτα. Δεν είναι αυτό το αναμενόμενο. Έχει βάθος από πίσω του. Δεν γίνονται θαύματα επειδή ερωτεύτηκαν. Προσπαθούν να επιβιώσει η αγάπη τους μέσα από λάθη και τσακωμούς. Στην Κυριακή κάνει πιο κοντά στην αληθινή ζωή, ότι δεν ζουν σε ροζ συννεφάκια. Η απάντηση της Άντας, λοιπόν, η οποία έκανε την εκείνη να χαρεί, ήταν πως δεν είχε ξανακούσει τέτοια ανάλυση για τα βιβλία της. Και η Κυριακή λέει ότι έφτασε λοιπόν ο καιρός να διαβάσει και το τρίτο μέρος της σειράς με τίτλο «Ο έρωτας μετά τις επιθυμίες». Για εκείνη είναι πιο καλό από τα προηγούμενα δύο, τόσο από άποψη πλοκής, όσο και από άποψη γραφής. Και θα εξηγήσει στη συνέχεια τι εννοεί. Πρώτα οι επιθυμίες και μετά η αγάπη οδήγησαν σε ένα μεγάλο και μεστό έρωτα. Όμοια και η γραφή της συγγραφέως ορίμασε και έδωσε στο αναγνωστικό κοινό ένα ακόμη καλύτερο βιβλίο. Όπως ακριβώς και η σχέση της Άντας και του Δημήτρη. Ναι, μεν βρίσκονται ένα στάδιο παραπέρα, αλλά ταυτόχρονα είναι τα ίδια πρόσωπα που αγάπησαν οι αναγνώστες. Γεμάτοι πάθος και έντονα συναισθήματα που εξελίχθηκαν κατά την πάροδο του χρόνου και μετατράπηκαν σε κάτι πιο δυνατό. Σε αυτό το σημείο θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα στο μικρόφωνο του Στέλιο. Καλησπέρα και από μένα. Θα διαβάσω και αποσπάσματα από το βιβλίο «Φως Δημήτρης». Κατεβαίναμε τα πίστημα steps για να οδεύσουμε προς τη θηριώδη θερμαστή γέφυρα του Bristol, όταν η Άντα είδε ένα μαγαζί με δαχτυλίδια μιας κατασκευής. Τι να πάρει, έφτασα μέσα από τα δόντια μου, αναθεματίζοντας τη στιγμή που αποφάσισα να έρθουμε από το πιο ιστορικό δρόμο του Bristol. Δεν θα ξεχωρίσω τώρα. Έπρεπε να την πάρω από τον δρόμο που ήταν γεμάτο γκράφιτι, το πάνω του Banksy. Κάθαρμα, ψέλιση. Πετάρισε τις λεφαρίδες της. Ήξερε καλά αυτό που υπάρχει. Μου θύμισε την Αράχοβα, όταν περπατούσαμε στους Δελφούς. Κάπου εκεί ήταν που συνειδητοποίησα πως την ερωτεύτηκα. Ξεπίστησα ανήμπορος μπροστά στην τρέλα της για τη μόδα. Τα χαρακτηριστικά μου πέτρωσαν. Πες, μου κλείσανε το ζόρι, καθώς κρέμασα το τσιγάρο πάνω στα χείλια μου. Με φίλησε πεταχτά και εξαφανίστηκε μέσα στο μαγαζί. Στήριξα το πόδι μου πάνω στο πέτρινο τοίχο. Ορκίζομαι στο πούτσο μου. Έτσι κι αργούσε σε πάνω από 10 λεπτά, θα την άφηνα εδώ.
Τράβηξα μια τζούρα, γυρνώντας το κεφάλι προς τα πίσω. Ο καπνός που έσκασε από τα λουθούνια μου. Κρύφτηκα μέσα από σαν εθισμένος. Από το τέλος των χιονισμένων σκαλιών, άκουγα υπόκοφα να παίζει το Back to Black της Amy Winehouse. Φυσικά, εδώ ήταν το Bristol. Η πόλη που πεπατούσες και έβλεπες παντού ροκμπάντες να παίζουν μουσική στους δρόμους, στις πλατείες και στις pub. Μουσική βγαλμένη από την ψυχή, όπως ήταν και η ψυχή της Amy. Που χάθηκε έτσι, άδικα. Όταν αποφάσισα να πετάξω τη γόβα του τσιγάρα μου, ήταν που εμφανίστηκε εκ νέου και η κοπέλα μου. Δεν στη μας πήρα, αναφώνησε ενθουσιασμένη. Κοίταξα το χέρι της. Κρατούσε ένα βελούδινο κουτάκι. Το άνοιξε. Δύο μαύρα δαχτυλίδια εκλεπτισμένης κοπής μας περίμεναν. Χρειαζόμασταν κάτι να θυμόμαστε το νέο μας ξεκίνημα στο Λονδίνο, ομολόγησε. Του πέρασε το ένα στον δίπτη και το άλλο το έβαλε στον παράμεσό της. Καθώς φοράγε το δικό της, πρόσεξα πως στην εσωτερική του πλευρά έγραφε «Yours». Έριξα τη ματιά μου πάνω στο δικό μου. Σε μένα έγραφε «Mine». Στην άκρη των χιλιών μου χαράχτηκε ένα χαμόγελο, διαβολεμένο φιλικό. Πού θα μη σε καβλώνει αυτή η γυναίκα. Είχε τόσα πρόσωπα. Βάζοντας το κουτάκι στην τσάντα της, με γράπωσα από τα πέτα. Ανασήκωσα το φρύδι. «Δική σου», ψιθύρισε αισθησιακά πάνω στο χείλο. «Δική μου», μουρμούρισα. Τα χέρια μου κυλήθηκαν σαν καλώδιο γύρω από τη μέση της. Ηλεκτρίστηκαν στην επαφή μας, σαν να πετούσαν σπίθες φωτιάς. Μέσα ξαπάνω μου αφήνοντας το χέρι μου να περπατήσει στην πλάτη της. Την ίδια στιγμή τα χείλη μας συγκρούστηκαν. Η έκρηξη από τα φλεγόμενα καλώδια έφερε την καταστροφή. Τα παγωμένα από το κρύο χέρια της βούλιαξαν στα ζεστά, σαν τα μαλλιά μου. Ο ουρανός αγρίεψε. Φροντές τον φώτισαν και η βροχή αφέθηκε ελεύθερη. Το σφυροκόπημα των μανιασμένων σταγόνων που έπεφταν στα Christmas steps φαίνονταν αδιάφορα μέσα σε αυτή τη φλεγόμενη θύελλα. Είχαμε γίνει μουσχεμά κι όμως εκεί, εμείς εκεί, να φιλιόμαστε χωρίς τέλος. Το τρίτο βιβλίο της σειράς είναι έξυπνο, χιουμοριστικό και ταυτόχρονα σοβαρό όταν πρέπει. Η Κυριακή γράφει εδώ ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που συγκινήθηκε διαβάζοντάς το. Το ίδιο πιστεύω ότι θα νιώσετε κι εσείς. Μέσα στις σελίδες του δεν θα βρείτε μόνο τον έρωτα, αλλά και την αξία της πραγματικής φιλίας, σκοτεινά μυστικά και ένα άλλο καλά κρυμμένο Δημήτρη Ελευθεριάδη που θα τον αγαπήσετε ακόμα περισσότερο από πριν. Και εδώ θα κάνω άλλο ένα μικρό διάλειμμα για ένα απόσπασμα. Τι, αναφώνησα σοκαρισμένος. Στήριξα το σώμα μου πάνω στο τραπέζι με τις κονσόλες. «Πού τον έχω?» ρώτησα μηχανικά σφίγγοντας τις τούπες των μαλλιών μου μέσα στο χέρι. Μόλις είχα καταλάβει πώς είχε νιώσει η άντρα όταν έμαθε για τον Θέμη και τον Πάνο. «Είναι σε μια φαρμολογική κλινική», ανταποκρίθηκε. «Κατάλαβα που τον έχω», απάντησα, καθώς προσπαθούσε να μου εξηγήσει σε ποια κλινική ήταν. Τον είχαν στο ιδιωτικό οφθαλμολογικό νοσοκομείο Μούνοφιλτς. Εκεί έκαναν θαύματα οι γιατροί. Ξεφύσισα κάπως ανακουφισμένος. «Ευχαριστώ που μου το είπες, κυρία Βενετία. Παρακαλώ, αγόρι μου, να δώσεις τα φιλιά μου στην άντρα». «Θα τα δώσω», υποσχέθηκα. Κλείνοντας το κινητό, το παράτησα στο τραπέζι. «Διάολε!» κράβγασα ρίχνοντας κάτω όσα βρίσκονταν μπροστά μου. Η οργή έκανε συντρίμια την προσποιητή ηρεμία που κρατούσα τόση ώρα. Το στήθος μου ανεβοκατέβαινε από τις βαριές ανάσες. Εξοργισμένος με ορθοκόπησα τον τοίχο. Μόρφασα όταν είδα αίμα να κυλάει από τις κλειδώσεις μου. Στο μυαλό μου ήρθε η εικόνα του πρώτου αγώνα μου στο box. Εκεί ο πόνος μου ήταν αδιάφορος. Τώρα γιατί μου γαμούσε τα σωτικά. Κάτι μέσα μου ξεσχιζόταν σαν παλιό πανί που το έκοβαν σε χίλια κομμάτια. Πότε δεν νοιάστηκα πραγματικά για κάποιον πέρα από την άντα. Και τώρα συνειδητοποιούσα που νοιαζόμουν για τον πιτσιρικά που προστάτευα τόσο καιρό. Στηρίχθηκα στον τοίχο παρακολουθώντας το αίμα να τρέχει. Έπρεπε να σκεφτώ. Τι μπορούσα να κάνω γι' αυτό. Εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοια αποστολή. Συναισθηματισμούς και μαλακίες. Θυμήθηκα όσα βίαισε η κοπέλα μου. Αυτή θα ήξερε πώς να χειριστεί κάτι τέτοιο. Δεν θα της έξυνα όμως πληγές. Δεν ήθελα να τη γυρίσω πίσω στο παρελθόν που πάλεψε τόσο να ξεπεράσει. Πού να πάρει πια όλα. Αναστέναψα. Χρειαζόμουν να ξεσπάσω κάτι.
Τα νοερά ταξίδια που κάνουμε στο παρελθόν είναι αρκετά και σημαντικά κατά τη διάρκεια της ανάμωσης του βιβλίου, αφού θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, με την παράλληλη επανεμφάνιση προσώπων από προηγούμενα βιβλία. Να θυμάστε ότι τίποτα δεν δίνεται τυχαία σε εμάς και όλα είναι αλληλένδετα. Αυτό βέβαια οφείλεται και στην έξυπνη γραφή της Άντας. Όπως προείπε, η Κυριακή είναι ο πιο όριμος και μεστός ο λόγος της πλέον. Η αφήγηση της ιστορίας, εναλλάξει από την Άντα και τον Δημήτρη, δίνει ένα πιο ευχάριστο, οικείο και καθόλου κουραστικό τόνο στο βιβλίο. Εδώ θέλει να προσθέσει ότι βοηθάνε και οι αληθοφανείς, εύστοχοι και ζωντανοί διάλογοι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βιβλίο να διαβάζεται απνευστή και να γεννάει διάφορα συναισθήματα, από πολύ χαρά και έρωτα έως πόνο και λύπη. Άλλωστε όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας και η συγγραφέα Άντα Αντρέου δίνει βιβλία που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε και θα μας δώσουν παραδείγματα για να σταθούμε στα πόδια μας χωρίς να χαϊδέψει τα αυτιά μας, αλλά με ρεαλισμό και αγάπη για τους αναγνώστες της. Η Κυριακή επισημαίνει εδώ ότι αυτό είναι και ο κυριότερος λόγος που αγαπάει τα βιβλία της. Τα ζει όλα μέσα σε πραγματικές σχεδόν διαστάσεις, με τα καλά και τα κακά που μπορεί να συμβούν. Με βάση το ταλέντο και της αυθεντικότητας της ίδιας και των ιστοριών της Άντας, δηλαδή και των ιστοριών της, αγαπήθηκε από το κοινό για τον ρεαλισμό της και το είδος των βιβλίων που παρουσιάζει στον αγνωστικό κοινό. Σε αυτό το βιβλίο θα δούμε να παίζουν σάρκα και οστά πλέον ο έρωτας της Άντας και του Δημήτρη. Ένας έρωτας μαθητής που μπόρεσε και επιβίωσε παρά τις όποιες δυσκολίες και τελικά βγήκε θριαμβευτής. Μην νομίζετε ότι ξέχασε να αναφερθεί στις αυτές ερωτικές σκηνές του βιβλίου. Μέσα από αυτές φέρεται η δύναμη της αγάπης τους και η σύνδεση που έχουν πλέον αυτοί οι δύο. Ξέρουν τι θέλουν, το έχουν κατακτήσει και προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους. Και πάνω στο στέλνιο. Τι έκανες? Την κοίταξε σοκαρισμένος. Στραγγάλιζε με τα χέρια της κιθάρα χιλίων λιρών. Πούστη μου, δεν τη σκότωσα όταν με πρωτόειπε αγοράκι, θα τη σκότωνα τώρα. Λυδίασε και έκανα. Εσύ φταίς κτητικό κάθαρμα, φώναξε κοιτάζοντας με υποχθόνια. Δεν θα κάνω τι θες, ακούς? Απέδρασε εξοργισμένη, διαλύοντας και την τελευταία φορδή. Το πρόσωπό μου κοκκίνησε από τον θυμό. Το αίμα μου έβραζε. Θα έκανα φόνο. Την γράπωσα από τον πράτσο φαίνοντας την κοντά μου. Τα σώματά μας κόλλησαν. Έτσι, σάρκασα. Ο θυμός σκεγόταν, έτοιμος να εκραγεί μέσα από τα στήθη μας. Βαριανάς ένα εξοργισμένος με ταχύτητα αγωνιστική. Οι ματιές μας μαχαίρια. Με κοίταζε απτόητη. Το διασκέδαζε που με χτύπησε στην αρχή η οκτέρνα μου. Στη μουσική μου. Τα λεπτά σιωπής έτερναν σαν έτοιμο θάνατος μπροστά στην κρεμάλα. Πήρα προσεκτικά την κιθάρα από τα χέρια της, αφήνοντας την κάτω. Αρκετά την είχε βιάσει. Η ματιά μου την κάρφωσε. «Ας δούμε πώς μπορείς να κάνεις ό,τι θες», ηρωνεύτηκα. Την έσπρωξα με δύναμη ρίχνοντάς της στο κρεβάτι. Σκαρφάλωσα πάνω της, σκεπάζοντας το σώμα της με το δικό μου. Τα χέρια μου μανιασμένα τράβηξαν το μαύρο φόρεμά της. Σκίστηκε στα δύο, εκτοξερώντας παντού στο δωμάτιο τα λευκά κουμπιά. Το στήθος της, με το μαύρο δαντελένιο Victoria's Secret κορσέ, αποκαλύφθηκε. Στέναξα θαυμάζοντας καμπλωμένος την κοπέλα μου. Μικροσκοπική, μεγάλο στήθος. Έτριβε μια καυτή γκόμενα που καθένας θα την ήθελε να την λύσει το κρεβάτι του. Τι να πάρει. Οι παλάμες μου πίεσαν το στρώμα. Το πρόσωπό μου βούλιαξε στο δέρμα της, σέρνοντας τη μύτη μου πάνω του. Τέντωσε το σώμα της σαν τόξο. Καθώς ένιωσε την αίσθησή μου τόσο κοντά της. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις, Αλυδιζάκο. Θα μπορείς να ξεφύγεις από την καταιγίδα που δημιούργησες. Αναστέναξα. Το σώμα της ανεποκατέβηκε στον ρυθμό της ανάσας μου. Χόρευε στις προσταγές μου χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Το πρόσωπό μου βρέθηκε απέναντι από το δικό της. Τα χείλια μας έτοιμα να ενωθούν. Μην τολμήσεις, επιτέθηκε βαδώνοντας το κάτω χείλο μου. Το μάθωσα. Σκύλα γυναίκα, διαολεμένο φιλικό, ποτέ δεν σταματούσε. Να πάρει, γυάλω, γκρίνησα έξανος. Βούλωσέ το, πρόσταξα εκνευρισμένος. Εσύ να το βουλώσεις, μαλάκα, αμήνθηκε χωνοντάς μου μια κλωτσιά στο πόδι. Την ακινητοποίησα, πιέζοντας τα μπράτσα της στο στρώμα. Βούλωσ' το! Αν θα τους ετάρει από δίπλα και βράδυ το μόνο πράγμα, θα τη σταματούσε. Χειροπέδες.
ένωσα τα χέρια της. Μην διανοηθείς να κάνεις λέξη, προειδοποίησα περνώντας τις χειροπέδες γύρω από τους καρπούς της. Αφού παγίδευσα τα χέρια της μεταξύ τους, τα έδεσα στο κρεβάτι. Για δοκίμασε τώρα, λέει του. Δεν θα κουνήσεις από εδώ, να δω ποιος μπορεί να τρελάνε ποιον εδώ πέρα. Εσύ διέλυσε την κιθάρα μου, εγώ θα διαλύσω τις αισθήσεις σου, μόνο μου. Υποσχέθηκε. Δημήτρη, ψέλησε συνεπαγμένη. Την κοίταξα κατάματα με σκοτεινιασμένα ορισμένα μάτια. Ξέρεις πόσο κάνει αυτή η κιθάρα. 1000 λίρες την ενημέρωσα. Ξέρεις πόσο θα στοιχίσει σε σένα αυτό, ρώτησα ρητορικά. Δεν θα πάρεις οργασμό μέχρι να τελειώσει η μέρα. Την πληροφόρησα κλείνοντας της τα μάτια με ένα μαντίλι. Έγειρα το κεφάλι μου φέρνοντας τα χείλια μου στο αυτί της. Ή καλύτερα, μέχρι να ζητήσει συγγνώμη, ψιθύρισα. Θα νιώθεις, θα θες, θα φτάνεις στην άκρη της κλωστής και όμως δεν θα τελειώνεις. Δεν θα τελειώσεις μέχρι να... Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Ούτε οι άνθρωποι που γνωρίζουμε, ούτε και οι καταστάσεις που ζούμε. Μπορεί οι πρωταγωνιστές να πέρασαν πολύ πόνο και να έζησαν την απώλεια, αλλά τα καλύτερα ήρθαν για αυτούς. Ο επίλογος του βιβλίου είναι ένα από τα καλύτερα και πιο έντονα φορτισμένα συναισθηματικά κομμάτια του. Ο τέλειος συνδυασμός και των τριών βιβλίων για το κλείσιμο της ιστορίας του πολυαγαπημένου μας ζευγαριού. Τελειώνοντας, εδώ που είναι σήμερα, και φυσικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Μπράβο, Άντα. Αλλά νομίζω όσοι αγαπάτε τον Έλιο Τσιχαριάδη, το συνηθίσατε στην ομότητά του, στην κοινικότητά του, ότι είναι ρεαλιστής, δεν κολλάει πουθενά. Σήμερα αυτό ήθελα να κάνω, γι' αυτό γίνεται και σε διαφορετικό χώρο από το συνηθισμένο που το κάνουμε πάντα, γιατί ήθελα να σας δώσω την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο βιβλίο. Βρίσκεστε στο παράκι που τραγουδούσε ο Δημήτρης, που να προσθέσω εδώ ότι το παράκι είναι όντως αληθινό και βρίσκεται στην Κύπρο και ήταν το στέκι μου που σύγχναζα όταν ήμουν λυκειόπαιδο. Τι άλλο, ήθελα να νιώσετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε στον χώρο του Δημήτρη, να ακούσετε τη φωνή του Δημήτρη. Και ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τον Δημήτρη είναι ο Στέλιος, που είναι εκπληκτικός και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Έχετε άλλες ερωτήσεις, απορίες? Πρωτού αρχίσω να έχετε ανακοινώσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έχετε απορία? Τα τρία πρώτα έχουν να κάνουν με το παρόν, παρελθόν και μέλλον της Άντας. Μπορούν να διαβαστούν αυτόνομα, αλλά το καλύ... εγώ πάντα, αν και προωθείτε ως αυτόνομα της σειράς, εγώ πάντα προτείνω στους αναγνώστες μου να το ξεκινάνε από την αρχή. Γιατί το πρώτο μιλάει για την τωρινή Άντα, μετά επεξηγεί γιατί έγινε, στο δεύτερο επεξηγεί τον λόγο γιατί έγινε η Άντα έτσι. Και στο μέλλον δείχνει το αποτέλεσμα της συνάντησης με την γνωριμία με τον Δημήτρη και τον Άγγελο. Οπότε αν το πάρεις λίγο τρίτο, δεύτερο και θα, λίγο θα μπερδευτείτε. Είναι μια τριλογία δηλαδή που εδώ τελειώνει? Είναι ερωτική σειρά, είναι ερωτική σειρά μυστηρίου, γιατί στηρίζει, είναι κάτι, είναι, το έχω οργανώσει με τέτοιο τρόπο που κάθε βιβλίο δίνει και νέα στοιχεία. Οπότε, αυτό, αν και είναι τριλογία με την πρωταγωνίστρια, μέσα από τα τρία πρώτα βιβλία θα μπουν οι επόμενοι χαρακτήρες. Δηλαδή, το Desires 4 που θα ακολουθήσει θα έχει να κάνει με την ιστορία της κολλητής της Άντας, της Αλέξας Ζελή και του Μάνου Ζαΐμι. Και θα μας βάλει, επειδή ήταν και αυτή η... Δεν ξέρω πόσοι διαβάζετε και τα τρία βιβλία, για να μην κάνω σχόλια. Θα είναι και, ήταν και αυτή η μάρτυρας του παρελθόντος της Άντας. Δηλαδή μοιράστηκαν πολλά πράγματα μαζί και συμβαδί του. Οπότε θα μας δώσει και εκείνη νέα στοιχεία από τη δική της οπτική και θα πηγαίνει έτσι. Αν απαντάς και στην ερώτηση
διαπιστώσει ποιο θα είναι το επόμενο πρόσωπο της σειράς. Ναι. Θα διαλέξατε λίγο. Αν και αυτός ο χρόνος ήταν ένας χρόνος αναθεώρησης για μένα, δεν ήταν εύκολος χρόνος. Και έχω πάρει μερικές αποφάσεις. Δηλαδή, σας γνωρίζω ξεκάθαρα ότι γιατί πάντα είμαι ξεκάθαρα και ειλικρινής προς τους αναγνωστές μου. Η ερωτική σειρά θα συνεχίσει. Δηλαδή, αποφύγεται να μην εξεκρεμαστεί. Αλλά εγώ έχω πάρει την απόφαση να το γυρίσω, να κάνω μια στροφή στην αστυνομική λογοτεχνία. Και επισημαίνω εδώ ότι η σειρά αποκαλείται ερωτική σειρά μυστηρίου, γιατί έχει στοιχεία και με μπορεί να προκύψει και οργανωμένο έγκλημα. Μπορεί να μην είναι καθαρό ατύχημα. Να είναι καθαρό ατύχημα αυτό που συνέβη στο Βάρη με το Θέμη και τον Πάρο. Και επειδή γενικά είχα από πάντα την τάση προς την αστυνομική λογοτεχνία, δηλαδή το πρώτο μου βιβλίο ήταν αστυνομική ιστορία με έσχυλους. Οπότε θα το κατευθύνω προς τα εκεί. Το επόμενο μου μυθιστόρημα θα είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Και νομίζω θα σας συγκρονίσει και λίγο, γιατί είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σημαντικό, ουσιώδες, που θα σας δώσει και πολλά μηνύματα για να καταλάβετε την ουσία λίγο τη ζωή. Άρα υπάρχει η πιθανότητα η σειρά, η ερωτική, να έχει και αστυνομική χρειά πιο μετά. Ναι. Θα έχει, επειδή ο Δημήτρης παίρνει την αποφάση από το πρώτο βιβλίο μέχρι το τρίτο, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει να κάνει με το παρελθόν της άντρας. Και ότι την επηρέασε και είναι αυτός που παίρνει την απόφαση να ερευνήσει τι συνέβη, γιατί ο πολιτός του Δημήτρη, ο Αλέξης, είναι ο πολιτός της άντρας και θύμα του παρελθόντος, όπου θα υπάρξει και για αυτόν βιβλίο. Και κάπου εκεί πρέπει να μάθουμε και περισσότερα τελικά ήταν καθαρό ατύχημα αυτό που συνέβη ή κρύβει κι άλλα πράγματα περισσότερα πράγματα. Άρα υπάρχουν δευτερεύοντες ήρωες που τους κάνεις πρωταγωνιστές σε άλλα παιδιά. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν τόσοι χαρακτήρες μέσα. Είναι η κινητήρια δύναμη για να ενώσει το παζ του μυστηρίου. Ναι. Άμα περιέγραφες με μία πρόταση, για να μην σου πω κάτι επειδή δεν σου πω αριστά, πώς θα το όρισες με μία πρόταση αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο. Αποκαλυπτικό και ίσως προκλητικό, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ή όσοι το έχετε διαβάσει, βάζω επιτεταγμένα μερικά στοιχεία μέσα ώστε να σας δώσω μια αίσθηση το τι θα ακολουθήσει στη σειρά. Δηλαδή φυτεύω στοιχεία για να καταλάβετε τι σας περιμένει στη συνέχεια. Είναι όπως το είχα πει και στην προηγούμενη μου βιβλιοπαρουσίαση. Είναι στα κέρα και όλοι και τα πάντα κινούνται. Έχουν το καθοριστικό ρόλο όλοι. Δεν είναι τίποτα τυχαία. Επειδή εδώ βλέπω μια ερώτηση που έχει γράψει η Κυριακή. Εδώ κλείνει η ιστορία του Δημήτρη και της άντρας. Κατά έναν τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά δεν... Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά... Είναι το αντίο, δεν είναι οριστικό. Δεν είναι οριστικό, άρα θα τους ξαναδούμε στο μέλλον. Ναι, στο βιβλίο και στα επόμενα βιβλία θα έχουν εμφανιστεί, γιατί είναι, ας το πούμε, αυτοί που κινούν τα πάντα. Μπορεί να είναι ιστορίες άλλων της παρέας, αλλά θα έχουν έντονη παρουσία ο Δημήτρης Γιάννης. Είναι αλληλοσύνθετα. Τα είπες μόνη σου. Αυτό θα το πω και εγώ, γιατί το πρώτο βιβλίο το παράτησα στη μέση,
το έδωσα δανεικό για γύριστο και εδώ διάβασα μία γραφή που είναι και κοινική και ομή, έτσι. Τι ηλικία έχει ο Δημήτρης? Κοίτα, στο πρώτο είναι 21. Σε αυτό πότε τι ηλικία έχει? Ωραία, μιλάει σαν ένα νεαρό της 22-23 χρόνων. Είναι πολύ ρεαλιστική η διάλογη, δεν το συζητώ. Έχω 17 χρονικό και ξέρω ακριβώς πώς μιλάνε στις αυτές τις ηλικίες. Οπότε, εντάξει, είναι και... 47. Ναι. 43. Θα σας πω όλα. Επειδή έχετε διαβάσει και αποσπάσματα με μουσική, θέλετε να ρωτήσετε κάτι από το πρώτο και το soundtrack του βιβλίου, γιατί όταν έγραφα από μουσική... Το θέλω που σας πω. Δεν έχω δικαιολογία πάνω. Θα το στείλει. Είχα δικά δικαιωμάτα. Οπότε, όσο ακούτε τώρα, είναι τραγούδια που αναφέρονται στα βιβλία, τραγούδια που άκουγα εγώ ενώ έγραφα, γιατί είναι για να κάνουμε το παράδειγμα που είμαστε κορωμένοι ροκάδες. Θέλετε να ρωτήσετε κάποιο Σπέργιο που είναι μουσικός που ξέρει περισσότερα? Όχι. Για τον Δημήτρη, ενδιαφέρονται κάποια? Τι πιστεύετε? Πώς σας φάνηκε ο Δημήτρης σε αυτό το βιβλίο? Τι μπορείς να πάρεις? Καλύτερος από το πρώτο. Ήταν πιο όρυπος. Κόψα σου πες. Μεγαλώνει. Αρκετά όρυπος. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί εσείς φέρατε τις ιστορίες στο σημείο να γίνουν πραγματικότητα και να φτάσουν στον χώρο των εκδόσεων. Αν δεν υπήρχε η δική σας στήριξη, δεν θα γινόταν τίποτα. Και μπορεί εγώ να κάθομαι εδώ και να μιλάω, ενώ παίξατε καθοριστικό ρόλο στο να γίνουν αυτά τα βιβλία γνωστά, τι να διαβαστούν. Τι άλλο, να ευχαριστήσω τον Σπέργιο και την Ελίζα, γιατί σήμερα περάσαμε μια μέρα απόλαυση. Δεν φαντάσεστε, μόνο που δεν είναι που σας έκανα αυτό κινητό σήμερα. Να ευχαριστήσω και τους γονείς που ταξίδεψαν από την Κύπρο για να έρθουν να με δω. Τι άλλο, και την αδελφή μου είναι καλή. Την αδελφή μου. Να ευχαριστήσω κυρίως και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους για αυτόν τον χρόνο που μου στάθηκαν. Δηλαδή η Ελίζα μου στάθηκε πάρα πολύ αυτόν τον χρόνο και είμαι ευγνώμων. Την Ελταρία που γνωριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια και είναι σπαθή στο πλάι μου. Την Έρση τη Λάμαρη που είναι τόσο σεμνή αλλά ποτέ δεν μιλάει. που είναι για αυτή η ανερχόμενη, έχει βγάλει το δεύτερο, το δεύτερο, το τρίτο, πόσο δύο πράγμα. Και κάποια συναντήρια νομοτεχνία. Να ευχαριστήσω και τη Βασιλική που είναι blogger και αυτή και με στηρίζει πάρα πολύ. Εσάς κυρίως τον αγνώστε μου. Χαίρομαι να σας πλάι μου γιατί και χαίρομαι που έχω αυτή την επικοινωνία μεταξύ σας που με συνολοφείτε μου και όχι αναγνώστες μου. Προτιμώ να έχω στο πλάι μου και αναγνώστε μου και όχι απέναντι μου. Δεν είμαι τύπος με θεάτρινη δημοσιόλα. Λέω την αλήθεια και το λέω πάντα ότι χωρίς σας αναγνώστε μου δεν είναι τίποτα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό εμείς οι συγγραφείς. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσείς παιδιά, έχετε πολύ καλή επιτυχία. Ναι. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ.